Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον Paris Press, πιστό στο ραντεβού του, λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί με όλα τα θέματα που θα βρούμε να ασχοληθούμε, διότι ο ψάχνων βρίσκει και τα θέματα στο ποδόσφαιρο δεν σταματάνε ποτέ. Άλλωστε νομίζω ότι ξεκίνησε και η μεταγραφική περίοδο στην Αγγλία. Όχι πως έχουμε κάτι το χειροπιαστό εκεί, ακόμα υπάρχουν 4 ομάδες που έχουν... Όχι, 6 ομάδες που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι 2 που είναι στο τελικό του Champions League, οι 2 που είναι στο τελικό του Europa League και οι 2 που είναι στο τελικό του Κυπέλου. Έχουμε και τη City με τη Watford. Η Watford δεν πέρασε. Νομίζω πως ναι. Όχι η Wolves, η Watford. Δεν ξέρω πως έχω καταφέρει να τις μπερδεύω αυτές τις 2. Πώς γίνεται. Τη Watford, τη Wolves. Πες μου εσύ τώρα. Γι' αυτό σου είπα, ξεκίνησα και όλα στην ατάκα μου, ότι δεν ξέρω πώς τις μπερδεύω αυτές τις 2. Μια και είμαστε στην Αγγλία, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, τον δεύτερο ημιτελικό των play-off, ανάμεσα στην Leeds και την Derby. Αυτό το 2-4 με το οποίο η Leeds παρέμεινε στην δεύτερη κατηγορία και η Derby παίζει τελικό με την Aston Villa. Αρχίσαμε πάλι τις κατάρες. Ναι, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα φτάνει, πηγαίνει κάπου και τα θαλασσώνει στο τέλος. Η Αργεντινή, με τη Μαρσέγη έχει τέτοια πράγματα, με την Μπιλμπάο έχει τέτοια... Και τώρα με την... Το κυνηγάει μια μικρή κατάρα, είναι έτσι τώρα. Το κυνηγάει μια μικρή κατάρα. Εγώ δεν πιστεύω σε γούρια, γκούρια, παγούρια. Εγώ πιστεύω σε πράγματα που σε κάνουν να νιώσεις καλά και πράγματα που δεν σε κάνουν να νιώσεις καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει γούρι ότι φοράω τα ίδια ρούχα στον τελικό και κερδίζει η ομάδα μου τελικό. Mm-hmm. Υπάρχει η διαδικασία του ότι φοράς το ρούχο που φορούσες στον τελικό και νιώθεις εσύ καλά. Ναι, όχι πως έχει κάποια ιδιότητα να κάνει κανένα μαγικό, βγάζει την assist. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό. Στο πρώτο παιχνίδι, στο Derby Leeds, η Leeds έχει κερδίσει με 0-1. Ως γνωστόν, στην Αγγλία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ. Ακόμα και στα play-off. Το έχουν αυτό εδώ και πολλά χρόνια οι Άγγλοι. Η Leeds προηγήθηκε με 1-0 στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Και ως διαμαγείας τέλειωσε το πρώτο ημιχρόνο δεχόμενη γκολ και ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνο. Δεχόμενη ακόμα ένα γκολ. Είναι μέχρι το 58 και φάει. Και έτσι το μάτς πάει στο 1-2. Το 46 είναι 1-2. Που είναι σκορ παράτασης. Ναι. Γιατί έχει κερδίσει 0-1, χάνει 1-2. Έρχεται όμως και το τρίτο γκολ και τη κόβει τα πόδια. Η μαγεία του παιχνιδιού συνεχίζεται με το 2-3 και μέσα σε 8 λεπτά γίνονται όλα. 8. Μέσα σε 15, να το πω έτσι σχηματικά. 20. Mm-hmm. Γιατί έρχονται οι δύο συνεχόμενες κίτρινες κάρτες. Και έχει την αποβολή. Είναι ο γνωστός Μπεράρντι από τη Σασουόλο. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Για πάντα τον λίγο. Όχι, ρε, αυτό είναι καλός παίκτης. Αποκλείται να πήγε στην. Όχι, Γκαετάνο. Λίντς, Ελβετός είναι άκη. Παίρνει λοιπόν ο Μπεράρντι 2 κίτρινες. Σχεδόν στο καπάκι. Και μετά από λίγα λεπτά κάνει και η Ντέρμπι το 2-4. Και η σεμνή τελετή. Έλαβε τέλος. Και βέβαια το κλου της βραδιάς δεν είναι άλλο από τον τρόπο τον οποίο οι παίκτες της Derby πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Leeds. Τι εννοείς? Έκαναν, σχημάτισαν σαν κιάλια με τις παλάμες τους, με δύο χέρια, ναι. Και έβαλαν ότι κοιτάνε τους φιλάθλους της Leeds. Και όλο αυτό από τον τύπο με κιάλια που είχε στείλει ο Μαρσέλο Μπιέλσα να κατασκοπεύσει την προπόνηση της Derby. Δεν σας βλέπουμε. Τίποτα, δανεικά είναι αυτά. Αυτά είναι δανεικά. Όπως πήγαν και τσακώσαν εκείνο τον κύριο, ο οποίος κατά τη δουλειά του Μπιγκάρισα πήγαινε και κατασκόπευε την προπόνηση. Με κιάλια, δηλαδή ότι πας πήγαινε με κιάλια. Κιάλια. Βλέπω την προπόνηση. Υπάρχουν και αυτά, εντάξει. Αγγλία είσαι. Όλα πρέπει να τα περιμένεις, νομίζω. Υπάρχουν ακόμα και αυτά. Και ο πανηγυρισμός βέβαια ήταν ανάλογος. Βάλε κι άλλα τώρα. Δες ποιος έρχεται. Όχι, ήρθα. Χαίρετε. Δες ποιος έρχεται. Πώς είναι επίθετος. Γι' αυτό σου είπα. Πήγε κι άλλος πανηγυρισμός στην παρέα.
Παναγιωτήτης αργοπορημένος. Σιγά σιγά το έφερα το θέμα και μόλις είπαμε κιάλια, γιατί του λέω δες τώρα ποιος έρχεται. Τι κάνετε. Καλώς το να... Τι γίνεται φίλε τον Γιώργο. Τι λέει. Καλά. Καλά. Εντάξει, τι καλά, δεν έχει τίποτα αυτή την εβδομάδα να δούμε. Χθες είχε λίγα πράγματα, αλλά εντάξει. Λίγα. Το παλεύουμε και χωρίς ποδόσφαιρο. Περιμένουμε τους τελικούς. Α, ναι. Και αργούνε, ρε, εσύ. Έχω ακόμα μισό μήνα. Εντάξει, μην τα φαίνεσαι καταστροφή. 25 το μήνα έχει η Europa League. 29. 29. Ναι. 29 είναι ο 25. Είναι Τετάρτη πριν τον τελικό του Champions League. Την ίδια εβδομάδα είναι και δύο. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν μου άρεσε τώρα που μου είπες. Μου είπες κάτι, ξέρω. Δεν έβλεπε να ναι, πώς το έχω στο μυαλό για 25. Γιατί έτσι. Κακές ειδήσεις φέρνει ο Γιώργος Παναγιώτης το παίρνει στο στούντιο. Η είδηση χθεσινή πάντως είναι ότι δεν θα δούμε στην Premier League του χρόνου τον Μπιέλσα. Ναι, αυτό. Αυτό στεναχώρησε πολλούς. Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό το 2-4 με το οποίο η Derby κέρδισε τη Leeds και πήρε την πρόκληση για τον τελικό. Εκεί που έχουμε μονομαχία Chelsea. Τον τελικό. Τέρι με. Με Λάμπαρτ. Με Λάμπαρτ. Ναι. Τα σηκώνανε μαζί και τώρα. Ένα από του δύο. Και τώρα θα φάνε τα μουστάκια του, όπως θα δει η γιαγιά μου. Στον τελικό των 200 εκατομμυρίων, όπως σωστά τον λένε όλοι. Το πιο ακριβό παιχνίδι της χρονιάς. Ναι, αυτό που... Σε εγχώριζε οργάνωση, εντάξει, δεν μιλάμε για το Champions League, γιατί προσφέρει. Τι προσφέρει, προσφέρει παραπάνω. Όχι το τελικό σε ένα παιχνίδι, αλλά συνολικά με όλη την πορεία για να φτάσει μέχρι τον τελικό, άμα βάλεις τα εμπορικά και όλα αυτά, δεν βγαίνει παραπάνω το νούμερο. Μπορεί. Ναι, δεν το λέω με σιγουριά. Αλλά σε ένα μάτς να διακυβεύεται αυτό το ποσό που θα πάρεις για την επόμενη χρονιά. Είναι. Για την κατάκτηση μιλάς τώρα, ε. Για την άνοδο. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά τα χρήματα που είναι εξασφαλισμένα για τις ομάδες που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία. 200 εκατομμύρια. Τι. Τίποτα, όλα καλά. Σιγά, δεν σε βάλαμε να τα μετρήσεις. Να σου πω κάτι, και σε 500 έκανα να τα μετρήσεις, θα αργήσεις λίγο. Ναι. Έτσι. Στο λέω. Έκανα να μετρήσω. Στο λέω. Σε 500 ευρώ να τα μετράς, σου πούν τι ώρα θα πάμε για καφέ, θα πεις τι ώρα είναι, 2 και 4, εντάξει, κατά τις 6.30 και χωρίς διάλειμμα. Πάνε, 200. Τα οποία το λέμε αυτό 200. Αλλά ήδη οι άλλες ομάδες τα έχουν πάρει. Η Norwich και η Sheffield. Που επίσης ανέβηκαν. Απλά βλέπουμε ποια άλλη ομάδα θα πάρει. Ποια θα είναι η τρίτη που θα πάρει. Κατάλαβες. Αυτό ψάχνουμε. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν και τα υπόλοιπα παράζες. Για να φτάσουμε στους τελικούς του Wembley. Γιατί ο τελικός του Wembley είναι η άνοδος στην Premier League. Η άνοδος στην Championship. Η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. Και η άνοδος στην δεύτερη κατηγορία. Θέλω να σου πω να είναι 4 τελικοί στο Wembley που παίζουν. Κάθε φορά. Αγγλία. Εκεί έχουμε πει ότι στην Αγγλία οι παραδόσεις δεν σπάνε. Αυτές είναι, τις σέβονται απόλυτα και με αυτές πορεύονται. Και είναι το και πολύ λογικό όλο αυτό που γίνεται, αυτά τα 200 εκατομμύρια, γιατί σου λέει ότι έχεις στην Premier League πρέπει να έχεις μια πρίκα για να αντέξεις. Μια πρέπει εμφάνιση. Ναι. Δεν σε θέλουμε ένα κλωζοσκούφι. Μπράβο. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός εδώ. Πρώτησε με αυτά τα 200 μοίρια να δημιουργήσει ανταγωνισμό. Κάτι να κάνεις, γιατί ήδη φέτος λίγο θορυβήθηκαν με αυτό το ότι οι τρεις ομάδες που πέσανε νωρίς. Δεν τους άρεσε. Ναι, και από αυτές που έπεσαν είχαν ανέβει πέρσι η Huddersfield, δηλαδή ανέβηκε και έπεσε η Cardiff το ίδιο, η Fulham ήταν, νομίζω και η Fulham πρέπει να ήταν οι τρεις που είχαν ανέβει. Η Fulham δεν ήταν η ομάδα που ανέβηκε στο Μπαράζ, στον αντίστοιχο τελικό του Wembley πέρσι, νομίζω έχουν την πόση ήταν. Το θυμάμαι. Ναι, νομίζω αυτό είχε γίνει. Κάτσε λίγο, η μία από τις τρεις δεν ήταν η Wolves. Σωστά, η Wolves είχε ανέβει. Η μία από τις τρεις ήταν η Wolves. Ναι, που τερμάτισε 7η. Γιατί έγινε πολύ κουβέντα για το ότι ανέβηκε, για το ότι πήρε τους περισσότερους πόντους
μετά την Ipswich το 2001 από ομάδα η οποία είναι πρώτη φορά στην πρώτη σεζόν που ανεβαίνει. Από αυτά τα ρεκόρ το θυμάμαι. Να το τσεκάρουμε. Ποιες ήταν οι ομάδες. 17-18. Πλην αυτών είχαμε για το τελικό του κυπέλου στην Ιταλία χθες, ο οποίος είχε αρκετά παρατράγωδα πριν την έναρξη του αγώνα. Παίζανε ξύλο πάλι. Είχε, ναι, είχε λίγο. Στη Λατσιάλη. Είναι όλα παιδιά για υιοθεσία. Και να τα πάρεις, να τα βάλεις μέσα. Και μετά να μην απορρίσεις πώς θα μπεις, θα τρυπήσω τον τοίχο αυτή. Την πίστεψα την Αταλάντα εγώ πάντως. Μου έδειξε πολλά καλά στοιχεία φέτος. Λίγησε στο φινάλε. Ναι. Αυτά τα δύο γκολ στο φινάλε. Και κοίταξε, εκ πρώτης όψεως έτσι πως βλέπεις τώρα την καρτέλα του αγώνα, την προηγούμενη, δες τώρα πως ένας προπονητής έχει ένα πλάνο το οποίο λέει ότι ξέρεις τι, εγώ θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί δέχεται τον γκολ στο 82 από την ασίστ του Λούκας Λέιβα και τον γκολ του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και κάνει τρεις αλλαγές στο καπάκι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό. Που πληγώθηκε από στατική φάση που του περνάει από το πρώτο δοκάρι και πάει. Όχι, ρε. Ναι. Πάει στο απέναντι. Ακριβώς, πάει σε παίχτη που κανονικά κινούνταν στο σημείο του πέναλτι και έφτασε στο πρώτο δοκάρι. Δηλαδή όλη η κίνηση δεν του βγήκε. Και το δεύτερο γκολ είναι ένα γκολ το οποίο μπορεί να το δεχτεί οποιαδήποτε ομάδα, έχει ανοιχτεί ψηλά και παλεύει. Και εδώ μιλάμε για μια ατομική προσπάθεια η οποία είναι, δηλαδή, αγόρι μου, okay, ξεχνάμε ότι είχαμε να κάνουμε για απονομή, πάρτωση. Ποιος είναι αυτός ο Κορέας? Πάρ' το σπίτι σου. Ναι, πάρ' το σπίτι. Εδώ είναι η τρίπλα που αν σου βγει, είσαι ο Θεός. Αν δεν σου βγει, τρως τα μπινελίκια γιατί δεν έδωσε πάσα. Αλλά το γίνεται αυτό. Και κοιτάζει πίσω να δει τι γίνεται και σκάει και αυτή την τρίπλα. Και εδώ υπερτίμιος ποδοσφαιριστής της Αταλάντα, έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά. Υπερτίμιος κάπου το. Ναι, υπερτίμιος. Υπερπίσω και η πατρίδα σε έπεσε εκεί πέρα. Μπράβο. Αλλά είπαμε, το δεύτερο γκολ είναι χαρακτηριστικό γκολ δεύτερο που, που μπορείς να φας τελικό και να σε γονατίσει γιατί απλά δεν σου βγήκε το να πάνε όλοι οι παίκτες μπροστά. Και νομίζω πέρσι το είχε πάρει Ρώμα το κύπελο. Και φέτος Λάτσιο. Όχι, πέρσι το είχε πάρει η Γιουβέντους. Κέρδισε 4-0 τη Μίλαν στο τελικό. Η Γιουβέντους το είχε πάρει πέρσι. Ναι. 4-0 τη Μίλαν. Ναι, έκανε τέταρτο σερί, είχε πάρει πέρσι. Τέσσερα συνεχόμενα κύπελα είχε και 7 σερί πρωταθλήματα. Φέτος έκανε 8 σερί πρωταθλήματα. 4 συνεχόμενα κύπελα. Ναι. 7 είναι η Γιουβέντους. Φτάνει, εντάξει, οκ. Okay. Η καλή είδηση είναι ότι μάλλον φεύγει την μπάλα. Για την Γιουβέντους. Αλλά θέλω. Δες εδώ, έλεψε το πρόσωπό του, άφησε το κινητό κάτω, όλα. Φεύγει την μπάλα. Αλλά όχι. Σιγά σιγά θα πούμε στα μεταγραφικά, βέβαια ακόμη πολύ νωρίς. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε κάτι για τον Γκρισμάν, έτσι. Γιατί έχει γίνει πολύ ντόρο. Και πανευρωπαϊκά. Και είναι από τα πρόσωπα που θα ζητηθούν πολύ αυτό το καλοκαίρι. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Θέλει μια αλλαγή ο Γκρισμάν, εντάξει, φτάνει νομίζω. Ναι, αλλά με αυτά που δήλωνε πέρσι. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι αλλαγή, αυτό είναι κυβίστηση. Λοιπόν. Αποφασίζει πέρσι να μείνει. Και το κάνει με τρόπο που το πουλάει αυτό. Δηλαδή λέει: εγώ θα μείνω για εσάς, για την ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Για το λαό, την ιστορία, ξέρω εγώ τι είπε. Σε βίντεο πρόμο, σε παραγωγή. Με μια αγωνία έτσι, μέχρι να το ανακοινώσει κάποιες μέρες. Αντίστοιχη. Και όλοι έχουν δίκιο να το λένε ότι ήταν αντίστοιχη η παραγωγή για το concept από το The Decision του LeBron. Και μέσα σε ένα χρόνο παλεύει με μια ομάδα η οποία κοινωνεί ότι πάει να πάρει πρωτάθλημα και δεν της βγαίνει καθόλου. Πορεύεται σε μια σεζόν στην οποία ξέρει ότι ο τελικός του Champions League γίνεται στην έδρα της. Και αποκλείεται με τον τρόπο που αποκλείστηκε. Γιατί δεν είναι ένας αποκλεισμός ότι ξέρεις τι, μας έτυχε μια μεγάλη ομάδα και μας πήρε φαλάνκια την αρχή. Έτσι, πας πήραμε, σε μια ρεβάνς με 2-0. Πήραμε το 2-0, το σκορ το οποίο θεωρείς ότι κατά 97% είναι δύσκολο να το ανατρέψει κάποιος, πόσο δε μόνο όταν εσύ πας με το Σιμεώνε προπονητή.
και πηγαίνεις, ναι, και πηγαίνεις και τρως τρία γκολ. Επειδή δεν έκανες σε εκείνο το παιχνίδι, η Ατλέτικο δεν έκανε τα βασικά. Δηλαδή δεν μπορείς να κρατήσεις μπάλα. Ναι, οκ, θα μηνθείς. Θα μηνθείς γιατί έχεις κερδίσει 2-0 και γιατί είσαι η Ατλέτικο. Αλλά δεν μπορείς να μην βγάλεις ένα πλάνο. Κάτι να δείξεις. Ναι. Άρα λες ότι όλα αυτά. Όλοι, όλο το γεγονός ότι φεύγει ο Γοδίν. Άλλη μια κολόνα. Ναι. Και κουμπάρος του. Δεν είναι απλά άνθρωπος του. Είναι άνθρωπος του 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Γιατί άλλο να είναι συμπαίκτη σου και άλλο να είναι και κουμπάρος σου. Γιατί συμπαίκτη σου είσαι 10 ώρες τη μέρα στην προπόνηση και στα αποδυτήρια και σε αυτά. Όταν είσαι και κουμπάρος, έχεις τέτοια σχέση, έχεις επιλέξει να έχεις τέτοια σχέση, σημαίνει ότι τον βλέπεις και τις 10 από τις ελεύθερες 30 σου ώρες. Mm-hmm. Και πολλές ώρες φαντάζομαι το καλοκαίρι, γιατί αυτές τις μέρες περιμένουν οι ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου για να σιώσουν λίγο το κορμί τους, να ξελαμπικάρουν και επιλέγουν φίλους τους. Δεν δικαιολογώ την απόφασή του με βάση τον τρόπο τον οποίο κινήθηκε πέρυσι. Απλά αυτή είναι η εξήγηση. Απλά να αρχίσουμε να τα προσμετράμε. Ναι. Μαζεύονται κάποια πράγματα που αρχίζουν και τον κάνουν, σου λέει, ξέρεις τι, σε επίπεδο εθνικής έφυγα στο τέλος. Πολύ νωρίς στην καριέρα μου. Δεν πήρα παγκόσμιο κύπελλο στα 32 μου. Ναι. Το πήρα σε αυτή την ηλικία. Σε μια ομάδα η οποία προσπάθησε να διεχειριστεί και το τίτλο του φαβόρη. Δεν είναι μια ομάδα όπως για παράδειγμα αν το έπαιρνε ένας Ουρουγουανός με την Ουρουγουάη. Θέλει νέα πρόκληση, λες, ουσιαστικά στην καριέρα του. Κάτι καινούριο που να του δώσει επιπλέον κίνητρο. Κατά πρώτο θέλει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Να πάρει και αυτό ένα πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, αλλά γνωρίζει ότι εκεί που θα πάει, ναι, μεν οι πιθανότητες να το πάρουν πολύ περισσότερες, αλλά πάντα στη σκιά κάποιου άλλου. Εγώ πιστεύω ότι η πρόκλησή του, αυτό έλεγα και χθες, ότι η πρόκλησή του είναι ότι θέλει να είναι εκεί, στην ομάδα στην οποία ο Μέση θα αφήσει σκητάλη του. Πόσο χρόνο είναι ο Γκρίσμαν, είναι 20... 26. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα σε γελάσω, αλλά νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι. Λες να διεκδικεί ουσιαστικά με αυτή την επιλογή το ρόλο του διαδόχου. Στο μυαλό μου αυτό συμβαίνει, δηλαδή και βάσει της επιλογής που κάνει ότι δεν θα πάει για να πάρει ένα συμβόλαιο 3 χρόνων, έτσι. Ναι. Απλά ξέρεις που διαφωνώ, στο ότι πέρσι όπως λες έκανε όλο αυτό το εντυπωσιακό γύρω από την απόφασή του και την ανακοίνωσή της για να παραμείνει στην Ατλαντικό και σε ένα καλοκαίρι που είχε να πάει και το πήρε τελικά το παγκόσμιο κύπελλο. Και αυτό τώρα... δικαιολογούσε να φύγει ως παγκόσμιος πρωταθλητής από την Ατλέτικο. Ναι. Ότι ξέρεις τι, εγώ σε αυτήν την ομάδα έκανα ό,τι έκανα, προσπάθησα, παλέψαμε όλοι μαζί, πήραμε ένα Europa. Εκεί που μπορέσαμε, εκεί πήραμε, διεκδίκησαμε καλά πράγματα, δεν τα καταφέραμε. Με την εθνική μου ομάδα φτάνω στο top. Ναι. Δεν έχω τι να ξαναπάρω παγκόσμιο. Άμα ξαναπάρω παγκόσμιο, τότε την επόμενη μέρα μου πώς σταματάω, δεν μου έκανε τίποτα. Αν το έκανε πέρσι, αν πέρσι αποφάσισε να φύγει. Νομίζω θα ήταν και για τους φίλους του Ατλέτικο λιγότερο το βάρος αυτής της απόφασης. Γιατί θα αποδεχόμασταν όλοι όσοι παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο ότι εντάξει, συμβαδίζει με τα δεδομένα της νέας εποχής. Έχουν τελειώσει οι ρομαντικοί στο ποδόσφαιρο, έχουν τελειώσει οι Ντελ Πιέρο, Τότι, όλοι αυτοί. Επομένως, εντάξει, πέρσι μας πούλησε εντός εισαγωγικών κάτι τέτοιο. Ότι είναι ένας από αυτούς της παλιάς σχολής, οι ρομαντικοί που βάζουν το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Και μετά από μια χρονιά ακριβώς έρχεται τώρα να μας δείξει ότι δεν υπάρχει αυτό ουσιαστικά. Μα γι' αυτό η όλη κουβέντα γι' αυτό γίνεται. Αν δεν είχε προηγηθεί το περσινό, δεν θα έλεγε. Προφανώς, ναι. Ή αν έφευγε πέρσι, θα αποδεχόντουσαν όλοι ότι εντάξει, αυτή είναι η νέα εποχή, παιδιά. Το ποδόσφαιρο πλέον εκεί έχει πάει. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Δεν υπάρχει ο Ντερόση, δεν υπάρχει και ο Τότι. Με τον τρόπο που έμεινε. Με τη φανφάρα που έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ενοχλεί περισσότερο και τους φίλους Ατλέτικο και γενικά αυτούς που αγαπούν αυτό το ρομαντικό στο ποδόσφαιρο που τους έχει ενοχλήσει αυτή την απόφαση τώρα. Γιατί θα μπορούσε, ναι, μεν, αυτό που λέει για τον Ατλέτικο Αντώνη, συμφωνώ 100% ότι έφτασε σε μια χρονιά φέτος κορεσμού που έκλεισε ένας κύκλος, φεύγει ο Γοντίν. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει ο Σιμεώνε, ίσως. Και επαναλαμβάνω, διότι το καλοκαίρι ήταν η πρώτη φορά που η Ατλέτικο με τον τρόπο που κινήθηκε είπε ότι ξέρεις τι, πλέον δεν θέλω να πάω να κλέψω ένα πρωτάθλημα. Αν μπορώ να είμαι κοντά στους δύο που έχουμε στο μυαλό μας και αν μπορώ να πω. Όχι, θέλω να πάω εγώ, να το παλέψω. Να ξεκινήσω με στόχο αυτό. Όχι να ξεκινήσω με στόχο να είμαι κοντά και άμα τους πιέσω και.
Αποδείχθηκε όμως ότι ίσως αυτός ο τρόπος ποδοσφαίρου που όλα αυτά τα χρόνια την έφερε και να στο να πάρει πρωτάθλημα και να παίξει δύο τελικούς Champions League και να πάρει το Europa League, μάλλον έχει τελειώσει, έχει ξεπεραστεί. Πώς να το πούμε, χρειάζεται μια ανανέωση. Κοιτάξτε, το φετινό Champions League μας έχει δείξει ότι πλέον αν δεν παίξεις επίθεση. Ναι. Παλιότερα, αν δεν κρατούσες την μπάλα, ο αντίπαλος θα σου έκανε 20 επιθέσεις. Μπορεί μόνο οι 5 να ήταν καλές, αλλά θα σου έκανε. Πλέον θα βρει τρόπο, έχει αποδειχθεί, θα βρει τρόπο να σε τρέξει. Ναι. Και αρχίζουν να μην υπάρχουν ομάδες που να κλείνονται. Και αν κλείνονται, στο τέλος να το πληρώνουν. Θα βρεθεί δηλαδή τρόπο να σπάσει αυτή η άμυνα. Ο Άγιαξ πάλεψε, του κάτσε μια φάση, αλλά πάλεψε μέχρι το τέλος να κλείσει τους δρόμους για την Τότεναμ. Αλλά δεν είπε ότι ξέρει τι θα παίξει μόνο άμυνα. Πήγε, έχασε, είχε το δοκάρι του, είχε τις ευκαιρίες του. Δεν είπε ότι θα πάω πίσω με τον Αρμέ και άμα κόψω την μπάλα λίγο μπροστά από την περιοχή μου, θα ρίξω μια καντιλιά και όπου πάει. Θα είναι μόνο ο δεύτερος βοηθός, θα τον έχω αφήσει εκεί σε σέντρα να περιμένει και να βλέπει το μάτς. Εντάξει, τώρα είναι και θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, άλλες ομάδες θα κάνανε σίγουρα τη σίγουρη λύση. Πάμε όλοι πίσω, αν κρατήσουμε το 2-2 και τέλος. Αυτό λέω, ότι αποδεικνύεται πλέον ότι αυτή η σίγουρη λύση αρχίζει και γίνεται όσο. Δεν είναι σίγουρη πια, σαν λύση. Διότι σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, οι ομάδες έχουν περισσότερους ποιοτικούς παίκτες. Δηλαδή, δεν θα πάνε μόνο στη γιώμα. Θα έχουν και 6 παίκτες που μπορούν να τελειώσουν φάση. Θα έχουν και 3 παίκτες, όχι έναν. Κάποτε κάθε ομάδα είχε έναν παίκτη που λέγαμε αυτός να ρίξει μια καραπολίδα. Μήπως πάει μέσα. Δεν έχουν πλέον έναν παίκτη. Ναι, το λέω λίγο σχηματικά. Δεν έχουν πλέον τους 1-2 παίκτες που θα είναι στην επίθεση, έναν που τριπλάρει και έναν που έχει ένα καλό δυνατό σουτ. Όπως παλιά ξεχωρίζαμε με τις. Και ήταν δακτυλοδεικτούν με τον Κούμαν. Αυτές οι εποχές φύγανε. Έχουμε πάει σε εποχές μοντέλου Άγιαξ. Πρέπει να είναι λίγο all around, εννοείς. Να κάνει λίγο απ' όλα. Καλύτερο παράδειγμα από τον Άγιαξ, που έχει μήνυμο με 6 παίκτες για να τελειώσει η φάση. Και να τελειώσει αξιοπρεπώς. Όχι να τελειώσει για στην τελική να κλείσει τα μάτια αυτός που κάνει το σουτ και να τραβήξει ένα μύτο. Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι ο Ντελίχτ, το ξέρεις τον Ντελίχτ, το που λένε σου, ο Ντελίχτ, το βλέπεις, ο τρόπος που τεπλάρει δεν έχει καμιά σχέση με τη θέση που παίζει. Ο τρόπος που εκτελεί δεν έχει καμιά σχέση με τη θέση που παίζει. Και είναι κεντρικός αμυντικός. Είναι ένα άλλο είδος κεντρικού αμυντικού, τέλος πάντων, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρούμε ότι ο Ντελίχτ είναι άλλου είδους κεντρικός αμυντικός. Σε 10 χρόνια αυτό θεωρούμε δεδομένο ότι. Είναι φυσιολογικό για τους στόπερ. Ο κεντρικός αμυντικός δεν είναι ο λεγόμενος Τσουρουκάς που μόνο θα ακούγεται από την κερκίδα μόλις πηγαίνει η μπάλα κοντά του, κόψε, διώξε. Γιώχτη. Έξω. Πάντως για τον Γκριεσμάν, για να το κλείσουμε, νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάνει στην καριέρα του, όσους τίτλους και να πάρει με την Μπαρτσελόνα και ακόμη και πρωταγωνιστής να είναι, νομίζω θα του μείνει αυτό το στίγμα, αυτή η απόφαση. Θα το κουβαλάει. 100%. Ο τρόπος τον οποίο την έκλεισε εκεί. Ο ίδιος το ζήτησε πάντως. Και η Ατλέτικο σίγουρα θα τη βρει τη λύση. Οι ομάδες πάντα τη βρίσκουν τη λύση. Μην του γυρίσει μπούμεραγκ του ίδιου. Γιατί παράδειγμα τρανό είναι ο Κουτίνιο. Εντάξει, δεν είναι τον ίδιο ρόλο στη Λίβερπουλ που έχει τώρα ο Γκρισμάν στο Ατλέτικο. Αλλά η κατάληξη του Κουτίνιο από τη μέρα που πίεζε συνεχώς για να φύγει από τη Λίβερπουλ, πού είναι η Λίβερπουλ τώρα και ποια είναι η πορεία του Κουτίνιο. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι αυτό. Τον έχει πάρει κάτι φορά, είναι αλήθεια. Και όταν σε παίρνει κάτι φορά σε τέτοιο επίπεδο, είναι δύσκολο να προσαρμοστείς στο επόμενο. Είναι δύσκολη η ανηφόρα μετά. Όχι, μα φεύγεις από την Μπαρτσελόνα. Πού πας? Που δεν έχεις πιάσει. Ναι, μετά. Που δεν έχεις πιάσει. Θα πας σε μια κατώτερη ομάδα. Πού πας? Πας σε μια κατώτερη ομάδα για να γίνεις τι, ηγέτης της. Για να σώσεις την καριέρα σου. Αυτό λέω, πας σε μια ομάδα κατώτερη για να γίνεις τι, ηγέτης της, να γίνεις μέρος του συνόλου. Γιατί το μέρος του συνόλου είναι, φαντάζει στα μάτια πολλών, ως ένα ακόμα κλικ κάτω. Ναι. Γιατί πόσους παίκτες από την Μπαρτσελόνα, σε εισαγωγικά, αυτή την το να κουβαλάς αυτό, μπορεί να χωρέσει την ομάδα. Παράδειγμα είναι, το λέω το παράδειγμα, διότι ο Λούκας
έφυγε από την Παρί που δεν χωρούσε, που δεν τον έβλεπες. Δεν ήταν η Παρί του Λούκας σε καμία περίπτωση. Όχι. Ήταν μέσα εκεί. Σε ένα, σε ένα μάζωμα ποδοσφαιριστών με όνομα. Και έφυγε και πήγε στην Τότεναμ και βρήκε το ρόλο του. Βρήκε το ρόλο του σε ένα σύνολο το οποίο δεν πήγε να εξαρτηθεί από αυτόν. Έχει 1,5 χρόνο στην ομάδα και προσπάθησε η ομάδα να του βρει ρόλο, να τον εντάξει, γιατί ήδη είχε το gain που όταν πήγε ο Λούκας ήταν σε ένα αλφα επίπεδο και το όνομά του άρχισε να μεγαλώνει. Το Σον. Βγήκε ο Σον στην επιφάνεια, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα. Ο Σον άλλη μια χρονιά να κάνει, αλλά και τι άλλο να αποδείξει για να πεις ότι είναι επίπεδου άλλου. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κουβέντα που άνοιξαμε με τους δύο Παναγιωτίδες δεξιά μου και αριστερά μου. Προσπάθω να τους βάλω σε μια τάξη. Ναι, μπαμπά. Ωπα, ωπα. Φτάνει. Έχουμε κάποια όρια, έτσι. τα εγκεφαλικά μας κύτταρα είναι πολύτιμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το ανάλυσε το Περιπρές μαζί σας από τις 2 και θα πάμε μέχρι τις 3. Η κουβέντα μας ξεκίνησε με τον Αχιλλέα Παναγιωτίδη για την απογοήτευση όλων όσων αγαπάμε τους τρελούς και τον Μπιέλσα κατ' επέκταση, για τον αποκλεισμό της Leeds από τον τελικό των play-off ανόδου στην Premier League. Ιτήθηκε χθες 2-4 και συνδυασμό με την νίκη 0-1 στο ντέρμπι. Δεν πήρε την πρόκληση στο τελικό και που θα βρεθούν οι ντέρμπι με την Aston Villa. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης μπήκε σαν σύμφωνας και μας καθάρισε όλους. Ευτυχώς τον αποτρέψαμε να ανάψει πυρσό όταν ανακοίνωσε το ότι μάλλον φεύγει την μπάλα από την Juventus. Κύριος είναι, δεν ξέρω αν το έχουν περισσέψει κιόλας. Να δούμε ποιος θα πάρουμε πρώτα μετά να τον άφουμε τον πυρσό. Αυτά μας. Ακολούθως μπήκε και πάλι στην συζήτηση ο Γκρισμάν, κυρίως για τον τρόπο τον οποίο άνοιξε την πόρτα της εξόδου την στιγμή. Όχι, δεν θα μου αποσπάσει την προσοχή. Δεν θα μου αποσπάσουν την προσοχή τα μπασκετικά ρεπορτάζ που βλέπω εδώ. Γιατί έχουμε και άλλο τώρα. Το πότε, καλό ξύλο εκεί. Αν θα γίνει, πότε θα γίνει, τι θα γίνει, ποιος θα γίνει. Καλό ξύλο και εκεί. Και φτάσαμε να συζητάμε στο τέλος της κουβέντας. Το φέραμε λίγο στην Τότεναμ, έτσι, μπράβο. με αφορμή την συζήτηση που πιάσαμε για τον Κουτίνιο και τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή που φτάνει στο επίπεδο των top ομάδων να φεύγει από αυτές και πώς συνεχίζει την καριέρα του. Γιατί νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και άλλοι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, είναι ο Κουτίνιο από την Λίβερπουλ που θέλοντας και μη, δεν το κάνεις για να της χαϊδέψεις τα αυτιά ή επειδή είναι μεγάλη ομάδα, επειδή είναι το hype του της τελευταίας πενταετίας. Αλλά διότι δεν είναι σύμπτωση να βρίσκεται μια ομάδα δεύτερη συνεχόμενη φορά στο τελικό Champions League, τρίτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια σε ευρωπαϊκό τελικό. Μπορεί να μην δεν είναι το επίπεδο αυτή η ομάδα. Θα υπάρχουν και άλλοι παίκτες, διότι και η πόρτα της Real θα ανοίξει. Και φαντάζομαι η κουβέντα θα γίνει και για τον Μπέιλ. Πιθανότητα για τον Μόντριτς, ο οποίος έφτασε μια ανάσα πριν την Ίντερ το καλοκαίρι, αλλά δεν πήγε. Το καλοκαίρι θα έχει ονόματα. Ναι, σίγουρα. Έχει ομάδες οι οποίες πρέπει να ενεργοποιηθούν. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, γιατί είναι ομάδες που απέτυχαν φέτος στο Champions League και πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιαστούν καλύτερες την επόμενη χρονιά, όπως η Real, η Barcelona, η Juventus. Οπότε το πώς θα κινηθούν με τα γραφικά. Η Παρί μπορεί να είναι την προορική σαν κουβέντα, γιατί δεν έχει φιλάθρο η Παρί, δεν είναι κανένα σύλλογο που έχει ερίσματα. Αλλά η Παρί τι θα κάνει, θα αλλάξει πάλι προπονητή. Θα αλλάξει. Αν αλλάξει, ποιος θα πήγαινε εκεί. Ποιος θα πήγαινε, ποιος θα έρθει. Ποιος θα πήγαινε, γι' αυτό είναι πολύ ναι, αυτή κέρια ερώτηση. Ναι, ποιος θα πάει εκεί να πάρει το βάρος ότι θέλουν επιτέλους να πάνε στον τελικό του Champions League. Ποιος θα το αναλάβει αυτό. Και με το φόβο ότι αν αποκλειστεί ακόμη και στα ημιτελικά θα κουβαλάει πάλι τα μπέρα του loser. Ποιος προπονητής μπορεί να τα αναλάβει. Mm. Εδώ είναι το ζητούμενο. Τα έχει δοκιμάσει όλα τα μοντέλα. Και νέους και έμπειρους και ονόματα και ελπιδοφόρους. Τα έχει δοκιμάσει όλα, υπάρχει.
Προσπαθώ να σκεφτώ και δεν μου έρχεται κάποιο. Η City θα κάνει μεταγραφές έξτρα για να κυνηγήσει το βήμα παραπάνω στο Champions League. Μπορεί να κάνει μεταγραφές η City. Ναι, υπάρχει ένα άλλο θέμα εκεί. Ναι, από χθες έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν η City. Ακόμη και για αποκλεισμό από το Champions League μιλούν σήμερα. Το Final Fair Play. Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Απ' τη μία δεν μπορεί να. United που θέλει τεράστια ανανέωση. United είναι. United θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια για να. Να στρώσει ξανά. Αλλά φέτος θα γίνει μεγάλο ξεκαρτάρισμα. Αναπόφευκτα. Όταν λέμε ότι έδωσε τα χρήματα της, έκανε μεγάλη επένδυση στο Pogba. Και ο Pogba δεν το βλέπω να μένει. Δύσκολα. Έτσι πως είναι η κατάσταση, έτσι πως συμβαίνουν όλα. Ενώ με το Solskjaer εκεί στο ξεκίνημα κάτι πήγε να αλλάξει. Ήταν φάνηκε ότι βγαίνει μπροστά, έβαζε γκολ, μοίραζε assist, είχε γενικότερα άλλη απόδοση. Μετά πάλι χάθηκε κάπου. Ο γνωστός Pogba των τελευταίων 3-4 ετών. Ο Pogba είναι τόσο εγωιστής όσο χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να αντέξει στη Real Madrid. Σε να το δούμε εκεί. Σε άλλη ομάδα θα είναι μόνος του. Δεν χωρούν αυτά που κάνει. Θα πήγαινε μόνο στη Real χωρούν. Και επειδή ακούγεται πολύ έντονα για την Μπαρτσελόνα, δεν νομίζω ότι του ταιριάζει ούτε η Μπαρτσελόνα ταιριάζει στον Pogba, ούτε ο Pogba ταιριάζει στην Μπαρτσελόνα. Ναι, από το μυαλό που έχει ο Pogba. Ναι. Εκεί να πάει να τα κάνει, όσο έχει ο Ράμος. Εκεί μπορεί να στρώσει χαρακτήρα. Γι' αυτό το λέω. Με του υπόλοιπου γύρω, ναι. Γι' αυτό λέω. Ότι σχηματικά, έτσι πως δομήθηκε η United, ο Pogba όταν πήγε ένιωσε πως αυτός είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Πόσο δε μάλλον όταν προχώρησε να πάω ένα καλοκαίρι που ήταν παγκόσμιο πρωταθλητή. Έχει μια νοοτροπία, δεν σα βλέπω. Ναι, φίλε, ξέρει τι, όταν δεν βλέπει κανένα από του συμπαίκτε σου, δεν είναι εύκολο να πετύχει όμω. Γιατί με ποιο θα πετύχει, άμα δεν του βλέπει. Μαζί σου, ναι, είσαι ο καλύτερο από του συμπαίκτε σου. Άλλο είσαι ο καλύτερο από του συμπαίκτε σου. Και άλλο έχει μια νοοτροπία ότι παιδιά δεν σα βλέπω. Δεν υπάρχετε για μένα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ναι, και όπω λέμε ο κ. Προπονητή, ωραία, ναι. Είσαι ο καλύτερος από όλους εδώ μέσα και με ποιον θα πας στον πόλεμο. Μόνο σου. Γιατί πας στον πόλεμο. Πας να. Εκεί που θέλουν όλοι να σε αλλάξουν τα βότα. Πρέπει να εμπνέεις και λίγο. Να είσαι ο καλύτερος από τους υπόλοιπους. Αλλά όχι η διαφορά σου να είναι. Πιστεύεις ότι αν πάει στη Ρεάλ θα τον στρώσουν εκεί πέρα. Βάσει το μυαλό του. Αλλού δεν έχει. Δηλαδή πού άλλο θα μπορούσε να στρώσει. Μια και είπε, λέει, πήγαινε κάτω αυτό ο Σέρχιο Ράμος. Δηλαδή, θα τον. Ναι. Στο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος δεν είναι απλά καθεστώς στα αποδυτήρια. Είναι καθεστώς σε μια ομάδα η οποία δεν έχει βάλει παρά ελάχιστες φορές και το μετάνιωσε ανθρώπους πάνω από το κλαμπ. Δεν υπάρχει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε γιατί ένιωθε ότι δεν τον υπερασπίζω τόσο θα έπρεπε. Και δηλαδή βγαίναν πράγματα τα οποία έλεγαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε από τη Ρεάλ τελικά. Ένας ο λόγος που έφυγε από τη Ρεάλ είναι ότι γιατί δεν πίεζε η Ρεάλ ως οργανισμός στις ψηφοφορίες της χρυσής μπάλας για να έχει περισσότερες. Εντάξει, και ξεφεύγει. Αυτό δείχνει το ποιος είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό δείχνει το ποιος είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και όπως σκέφτεται. Και καλά κάνει, δεν το αναδείχνει κανένας. Ναι, αγόρι μου, να το κάνεις. Ναι. Και εδώ δείχνει όμως και πώς σκέφτεται και ένας οργανισμός ο οποίος η Ρεάλ μας λέει: Όπα. Εντάξει, είπαμε. Καλός Χριστός, αλλά ως εδώ, ναι. Κάνουμε σε ένα τόπο, αλλά εμείς ξέρεις τι, δεν θέλουμε να γίνουμε, να γίνεις ο Κριστιάνο της Ρεάλ. Είμαστε Ρεάλ του τάδε. Έχουμε κάποια όρια. Ναι, μας βοήθησες, δεν είπαμε, έκανες τα πάντα, έχεις τεράστιο μερίδιο στα αλλά τέσσερα κανείς δεν μπαίνει πάνω στα Champions League τα τελευταία 5 χρόνια. Εγώ δεν θα τον ήθελα πάντως. Στη Ρεάλ το Pogba. Φαντάζομαι γι' αυτό που ζητάμε, όχι παικτικά. Λόγω μυαλού, ναι, καθαρά. Λογικό είναι. Για να ζητάμε τόση ώρα γι' αυτό σημαίνει όχι ότι... άλλους χαζούς. Δεν πειράζει. Όχι. Μακριά χαζή από τις ομάδες. Πώς λέμε γιατί. Ναι. Ναι, πλέον φτάνει, ειδικά σε αυτό το επίπεδο μυαλό και ταλέντο πρέπει οπωσδήποτε να συμβαδίζουν διαφορετικά. Το αποτέλεσμα. Εξοκύλι. Και είναι παιδιά, είναι πραγματικά καλός παίκτης. Όχι απλά καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν θυμάμαι εκείνα τα 2-3 χρόνια στη Γιουβέντους που έβλεπα κάθε παιχνίδι του και έλεγες τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί, αν τα κάνει αυτά στα 20.
Και μετά ξαφνικά. Όπω πανηγύριζε και λε. Ναι, το πακέτο του. Θύμιζε Βιεϊρά και με επιθετικά στοιχεία όμω μέσα. Ταχύτητα. Ναι. Τρόπο σκέψη. Κεφαλιά, γκολ με κεφαλιά. Κουρμοσαθιά. Okay, ναι. Όλα αυτά δεν τα κάνω σε ένα 70. Τα κάνω ο Κρεμανταλάς. Πακέρια παρέμβαση. Στην Παρή να πρέπει να πάει ο Πούγκμπα. Στην Παρή να πάει θα τον έχουν σαν Θεό. Δηλαδή θα... Ναι. Δεν θα. Τι να... Πλακώνονται. Να κάνει. Θα πρέπει να του βάλουν όρο μετά ότι ξέρεις τι στους πανηγυρισμούς όταν θα βγαίνεις στο site θα βάζουμε 18 δικές σου φωτογραφίες και 15... Τα γελάς. Στην Παρή που βάλανε, που είπαν στον Καβάνα ότι δίνουν 100.000 ευρώ πριν κάθε φορά που τελικά ο Νεϊμάρ θα εκτελεί το πέναλτι. Τα γελάς αυτά. Γέλατα. Τι. Τι. Σου λέει, έχεις πριν, ρε παιδί μου, έχεις πριν 80.000 ευρώ τον γκολ. Σχηματικά τα λέω τα ποσά για να καταλάβετε. Και όταν θα είναι πέναλτι, τα χτυπούσε τώρα που ήταν η μέρα, θα τα χτυπάει εκείνος. Και επειδή θα τα χτυπασία, σε δίνουμε 100.000 για τον πέναλτι του άλλου. Που ο άλλος έχει πριν για τα γκολ του. Δηλαδή εκεί μπορεί να του βάζανε ότι ξέρεις τι, άμα τελειώσει το μάτς με 180 σφιγμούς, έχεις ένα πριν 5.000 γιατί μας βοήθησε να το κερδίσουμε ζητά. Πιέστηκες, ορίστηκες κι εσύ. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Τέτοιες νοοτροπίες. Δεν είμαι της άποψης εγώ ότι τα καλοταϊσμένα παιδάκια που... Όχι. Απλά η Παρή σου λέει, ξέρεις τι, εγώ σου λύνω το πρόβλημα το δικό σου, το παιδιόν σου. Το παιδιόν σου. Και άμα έχεις κάνει και καμιά 6-8 εξόδομα και αυτά και τα σόγια του. Τα λύνω. Εγώ στα λύνω αυτά τα προβλήματα. Τα λύνω. Σου δίνω λεφτά όπου θέλεις. Βρέχει. Εσύ θα μου λύσεις το πρόβλημα να κάνω κάτι στο Champions League επιτέλους. Εσύ φροντίζεις να βάλεις το όνομά σου στην ιστορία. Να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ ήμουν στην Παρή. Που πρωτοπήρε. Τι πήρε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάντως έχουν περάσει τόσοι και τόσοι από την Παρή, τόσα ονόματα, τόσα ταλέντα, τόσοι και τόσοι. Ακόμη δεν υπάρχει ένας που να πούμε αυτός ήταν που έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη Παρή. Που... Δεν υπάρχει. Θυμάσαι κάτι τέτοιο από Παρή μέχρι τώρα. Αυτά τα χρόνια που ξοδεύει λεφτά αβέρτα. Υπάρχει γενιά που θυμάται ακόμα πιο έντονα τον Παουλέτα. Την Λιόν του Ζουνίνιο. Ναι. Από την Παρή του. Τον Κοβού. Ζουνίνιο, ρε. Του Γκοβού, του Βλέπεις. Του Μπενζεμά τότε. Η Λιόν είχε πάρει 7 πρωταθλήματα σερί στη Γαλλία. Και είχε και μια συμπάθεια. Η Παρή, ίσως λόγω και των χρημάτων που χαλάει. Αυτό είναι, ναι. Η Λιόν δεν είχε αυτό το να μαζεύει αστέρια και έκανε καλές πορείες και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο χωρίς να έχει μαζέψει αστέρια. Έβγαζε περισσότερο παρά μάζευε, αγόραζε. Που στην εποχή που είμαστε. Δεν είναι ακόμα να έχει λεφτά, δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να πα και με το σταυρό στο χέρι. Ναι, πλέον έχει γίνει και συνήθεια, εντάξει. Το κάνουν όλοι. Τι θα δίνει εσύ. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι ότι είναι 2-3 ομάδε που για να τι αντιπαθούμε, πλέον το κάνουν όλοι. Και έρχεται. Και η Μπαρτσελόνα το κάνει. Έτσι, εγώ θυμάμαι την Παρή του Ερικ Καστέλ. Ποιο άλλο πέρασε από εκεί. Εγώ θυμάμαι την Παρή του Παουλέτα. Και όχι του Ροναλντίνιο. Εντάξει, λίγο ήταν το σύντομο το. Μετά αναλογήσε. Ναι. Από αυτή την Παρή των χρημάτων των Αράβων δεν έχει μείνει κάποιο. Ενώ έχουν περάσει τόση και τόση μεγάλη σταρά, ακριβή, τόσα χρήματα, δεν έχει μείνει κάποιο να πει η Παρή του γιατί, Τάδε που έκανε αυτή την πορεία. Νιώθει ότι ο Καβάνη είχε κάνει περισσότερα πράγματα στην Νάπολη. Βέβαια. Είναι τον Καβάνη, αν ρωτήσει από πού τον θυμόμαστε, από την Νάπολη και αυτό που έκανε στην Νάπολη. Νάπολη. Μόνο εκεί έβαλε σφραγίδα. Μόνο που ξεπέρασε γκολ του Μαραντόνα στην Νάπολη. Καταλαβαίνει κανεί ότι το τι έκανε. Μετά από 50 χρόνια. Ο Νεϊμάρ είναι Νεϊμάρ, δεν τον έχει στο μυαλό σου. Ο Ιμπραήμοβιτς που πέρασε από παντού στα κορυφαία πρωταθλήματα και έκανε τα πάντα. Πόσοι θα θυμούνται το πέρασμα από την Παρή μετά από 50 χρόνια. Ακόμη και από την Γιουβέντους θα θυμούνται που πέρασε στο ξεκίνημα του μετά τον Άγιαξ. Και από τον Άγιαξ που αναδείχθηκε. Παρά τη Παρή, νομίζω, το πέρασμα από την Παρή. Αυτό πληρώνει η Παρή. Ότι έχει λεφτά, αλλά δεν μπορεί να δεν αγοράζει ιστορία. Η ιστορία δεν αγοράζει, δεν μπορεί. Έτσι είναι. Κάποιος θα τη γράψει, κάποιος πρέπει να βρεθεί να την. Με τη City δεν μπορεί να πούμε το ίδιο γιατί έχει κάνει τρομερά πράγματα στην Premier League και έχει παίκτες όπως ο Αγκουέρο.
Έτσι, ο Κόμπανι, ο Τουρέ τα προηγούμενα χρόνια που έχουν βάλει σφραγίδα. Για να θυμάσαι από τη City. Η City παίρνει πρωτάθλημα απέναντι σε ομάδες. Αυτό είναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να. Είναι, οι συγκρίσεις είναι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Παρή με τη City. Καμία σχέση. Παρότι το Champions League έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις πορείες τους, είναι τελείως διαφορετική και η φιλοσοφία. Και η City τουλάχιστον έμαθε πολλά πράγματα, διόρθωσε πολλά λάθη της. Εμπιστευόμενη τον Guardiola για παράδειγμα, που έχει χτίσει μαζί του. Έχει πάρει ό,τι ζητήσει ο ίδιος και όχι απλά του superstar που κυκλοφορούν. Απλά κάποια στιγμή θα περιμένουμε και από την City να βγάλει κάτι. Κάτι δικό της. Θα έρθει νομίζω, γιατί εκεί επενδύουν σωστά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουν ποδοσφαιρική προσέγγιση. Δεν είναι όπως την Παρή που κυρίως εμπορικό είναι το θέμα, μάλλον. Ναι. Γιατί αυτό συζητείται στην Αγγλία για τη City. Ότι ξέρεις τι, δείξε μας κάτι. Βγάλε κάτι δικό σου. Η United έχει το Rashford, τότε να έχει τον Gain. Κάθε ομάδα έχει κάτι δικό της. Η Liverpool συστήνει συνεχώς παιδιά. Τα οποία ξεκινά. Αυτός Φοντέν τώρα από τη City που παίζει, τι είναι, δικό της δεν είναι. Ο Ζιτσέγκο και άλλα παιδιά βγάζει και η City, παρότι κάνει αυτή την πορεία. 17 είναι αυτός που έχει. Αλλά περιμένεις να δεις κάτι. Ναι, σίγουρα. Φτάνει από τα έτοιμα, οκ. Okay. Κάτι. Δείξε μας και τι δουλειά κάνεις πίσω από τη μεγάλη ομάδα. Κάτι δικό της, γιατί και αυτά τα παιδιά, αν μου πεις κάποιος, ναι, παίζει στη City, ναι, και η τελευταία φουρνιά που θυμάμαι εγώ που ξέρω, επειδή τους μάθαμε εδώ πέρα, ότι ήταν στις ακαδημίες στη City είναι ο Στοχ. Ναι. Ότι πέρασε από εκεί, ότι ήταν εκεί σε μικρή ηλικία. Δηλαδή, λες, ναι, έχεις λεφτά, μασεύεις, μα δεν κάνεις, ψάξε. Γιατί και ο Guardiola φαντάζομαι ότι το έχει πάει σε τέτοιο σημείο την εξειδικεύση, αλλά θέλει να βρει και να δημιουργήσει και παίκτες. Όχι μόνο να βρει και αυτούς που ταιριάζουν στο πλάνο του, να δημιουργήσει παίκτες που θέλει στο πλάνο του. Έτσι, όταν δώσεις πράγματα στο ποδόσφαιρο, είναι νομοτελειακά θα πάρεις πίσω. Όταν νοιαστείς για το ποδόσφαιρο, έχεις ποδοσφαιρικό πλάνο, θα στο γυρίσει πίσω. Ναι, θα το κερδίσεις αργά ή γρήγορα. Αυτό αποδεικνύεται. Νομίζω ότι θα βαρεθούμε να τα συζητάμε στο Repress για αυτή την ομάδα και για τα πράγματα που τα επόμενα χρόνια θα έχει δώσει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει για ακόμα μία φορά αναφορά στον Άγιαξ, στον τρόπο με τον οποίο αυτό το κλαμπ λειτουργεί. Ναι, βέβαια. Έχοντας στο μυαλό τη εκεί ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Μπορεί να είμαι στην αφάνεια για 5 χρόνια, μπορεί. Μπορεί να με συζητούν ακόμα και αν δεν έφτασε στο τελικό Champions League, μπορεί. Είτε είμαι στο Α είτε στο Β, εγώ θα κάνω αυτό που. Έχω τον τρόπο μου. Έτσι θα πάω. Που θέλω. Ναι. Και δεν θα σταματήσω. Ο Άγιαξ δεν θα προσπαθήσει να γίνει ποτέ η ομάδα που τους δικούς τους παίκτες θα θέλει να τους ανανεώνει όλους. Ναι. Φίλες, ναι, σε ευχαριστώ. Σε είχα τα 18 σου, 24, 25. Ναι. Και άργησες. Ναι, προχώρα. Ναι. Έχω τα άλλα παιδιά. Περιμένουν δηλαδή. Ναι. Περιμένουν αυτό. Όχι πως είναι κατά του να έχει έναν παίκτη πρότυπο και να του μείνει 13-14 χρόνια. Δεν λέω αυτό. Αλλά η νοοτροπία είναι ότι ξέρεις τι, θέλουμε να βγάζουμε συνεχώς παίκτη. Θέλουμε να μιλούν για μας. Έχουμε αυτή την νοοτροπία. Ότι. Χθες ήταν που ο Άγιαξ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, χθες με την Τεσάρα στην Τεγκράσα το σφράγισε. 304. Και από ό,τι είδα είναι πρώτο ντάμπλ στην Ολλανδία που γίνεται μετά από αρκετό καιρό. Και χρόνια. Ναι, νομίζω και χρόνια να γίνει ντάμπλ. Κάπου το πήρε το μάτι μου αυτό. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος εγώ στην ανάγνωση. Και ο Άγιαξ το παίρνει μετά από 4 χρόνια, έτσι. Ναι. Το πρωτάθλημα. Το μόνο κρίμα σε όλο αυτό είναι ότι, ναι, φυσικά είναι αυτή η φιλοσοφία του κλαμπ, όπως λέμε. Αλλά δεν θα θέλατε να δείτε αυτή την ομάδα και δεύτερη σερή σεζόν με τη χημεία που θα έχει αναπτύξει. Χωρίς μεταγραφές, έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι. Θα είχε φύγει το σημείο της έκπληξης. Το στοιχείο της έκπληξης. Θα τους περίμεναν, λες. The element of surprise που λένε. Να δω τη διάρκεια τους όμως. Να δω ότι πάλι μπορούν να τα απεξέλθουν. Ναι. Δεν είναι άδικο όμως το να συγκρίνεις μια ομάδα η οποία ξέρεις ότι έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι γιατί η ίδια το θέτει. Γιατί η ίδια λέει ότι ξέρεις, όχι θα διελθώ, αλλά θα βγάλω. Θα ανανεωθεί, ναι. Θα βγάλω παίχτες. Και απέναντί της να έχει συνεχώς ομάδες οι οποίες αλλάζουν για να πετύχουν αυτό που περιμέναν από τον Άγιαξ να το πετύχει ως μονάδα, ως
κεντρική ιδέα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι θα έβλεπε συνέχεια μία ομάδα η οποία έχει έναν αλφα τρόπο με ομάδες οι οποίες άλλες έχουν β, άλλες έχουν γ. Το καταλαβαίνω αυτό, το ότι ναι, βλέπω μια ομάδα η οποία αναπτύσσεται και νιώθω ότι δεν τη βλέπω στα καλύτερά της. Αλλά δεν ήταν και στόχος της να φτάσει εκεί. Ναι, μετά εξαρτάται από το τι θέλει η ομάδα. Αν θέλει τη φιλοσοφία του, ναι. Του κλαμπ. Παραλαμβάνω, ο Άγιαξ δεν λέει ότι ξέρει τι, δεν με ενδιαφέρει να πάρω το πρωτάθλημα, να κυριαρχήσω και αυτό. Σαφώς τον ενδιαφέρει, αν μπορεί. Απλά έχει έναν τρόπο να το κάνει. Σου λέει, εγώ θέλω να το κάνω έτσι. Αν μπορέσω, καλώς. Αν δεν μπορέσω, θέλω σε 5-6 χρόνια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Άγιαξ θα φτιαχνόταν να έβλεπαν σε 3-4 χρόνια τετράδα Champions League και οι ηγέτες των ομάδων να είναι δικά τους παιδιά. Γι' αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Λίγο απίθανο. Ως ιδέα. Διότι ο Άγιαξ λειτουργεί ως η κεντρική χωάνη του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Βγάζει δικά του παιδιά, οι πιτσιρικάδες, οι περισσότεροι σου λέει, ξέρεις τι, είμαι στην οποιαδήποτε ομάδα της Ολλανδίας. Αλλά άμα πας στο Άγιαξ θα είναι αλλιώς. Ό,τι και να γίνει. Υπάρχει η Φέγενορντ, υπάρχει η Αϊτχόβεν, υπάρχουν άλλα. Αλλά. Ο Άγιαξ είναι Άγιαξ, έτσι. Σχολή είναι. Εντάξει, τι να λέμε. Αλλά άμα πω σε κάποιον, ξέρεις τι, ήμουν 3 χρόνια στον Άγιαξ. Με 3 χρόνια στον Άγιαξ, αυτό τι το συζητάμε. Δεν μπορεί να. Θα είναι αδιαφυσβήτητη η σφραγίδα που θα έχει μπει εκεί. Δεν θα μπορεί να πει κανείς κάτι πάνω σε αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της ποδοσφαιρικής μας κουβέντας, η οποία όπως πάντα όταν ξεκινάει χαλαρά τελειώνει με το πέρασμά της να έχει πιάσει αρκετά θέματα. Μένουμε την αγωνία του. Πού λες να πάει την μπάλα? Καλή ερώτηση. Ποιος θα έπαιρνε την μπάλα? Στον Άγιαξ. Ποιος θα έπαιρνε την μπάλα? Καλή ερώτηση. Στον Άγιαξ. Καμία πιθανότητα δεν νομίζω. Εννοείται ότι το είπα για πλάκα. Κοίταξε. Καλή επιλογή για τον ίδιο. Είναι η Παρή. Όχι. Εντάξει. Δεν θέλω να τον δω να χαραμίζεται. Η Ατλέτικο τώρα που φεύγει ο Γκρισμάν θα ήταν καλή επιλογή για τον ίδιο. Με το Σιμεώνε προπονητή. Ωχ, μ' αρέσει. Μπα και του τρώσει χαρακτήρα. Εκεί θα ήθελα να τον δω. Πρόσεχε τώρα πώ είναι. Είναι φίλο τη Γιουβέντου. Ακόμα και ένα με έναν παίχτη για τον οποίο χαίρεται ότι φεύγει. Έχει ο Λιώτη, ξέρει τι. Που καημένο. Πρέπει να κάνει κάτι. Το δώσουμε και του, όπως θα έλεγε και η Όχι, εγώ τον Τιμπάλα. Όπως θα έλεγε και η πεθερά μου, να πάει και το παιδόδι λίγο, να βάλει λίγο μια λουμπά. Να βάλει λίγο. Τιμπάλα, από την πρώτη στιγμή που τον πήρε η κυβέρνηση τότε από τον Παλερμό, την πρώτη χρονιά με εντυπωσίασε, αλλά μετά η πορεία του. Αυτό με χάλασε. Ναι. Δεν είχε τη σοβαρότητα να σταθεί εκεί. Λοιπόν, το λήξαμε. Το ανάλυση των Παρυπρές ήταν από τις 2 μέχρι και τις 3 μαζί σας. Αναλαμβάνει δράση ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι που έχει ήδη υποδειχθεί. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής που το υπέδειξε ήταν να είναι βοηθός και μετά έγινε διαιτητής, αλλά μετά άλλαξε θέση και πήγε στο ΒΑΡ και όλα αυτά. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Μην ανησυχείτε. Θα σας το πει ο Γιώργος Αγόρας. Θα φύγω με το στούντιο, δεν θα δισκάει. Μην αγχώρει, γιατί σε βλέπω ότι αγχώθηκε. Γιατί... Τώρα σταίνουμε αυτά εδώ να ξέρει. Γέμισε φιλέτα τηλεόραση. Εντάξει, δεν πειράζει. Μην ανησυχείτε. Βλέπα, δεν βλέπει. Λοιπόν, χαιρετούμε, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Καλό μεσημέρι.